και πάμε τώρα να δούμε πώς είναι στο δρόμο αυτό το Audi A5 Sportback. Το αυτοκίνητο είναι, έχει κινητήρα 2000 κυβικά, με έχει στην απόδοση 211 άλογα, είναι τετρακίνητο, πολύ σημαντικό, και ως τετρακίνητο συνδυάζεται με κυβότιο αυτόματο διπλού συμπλέκτη. Τώρα έχει ήδη αλλάξει τις ταχύτητες, θα πατήσω να τον γκάζι, δηλαδή ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα το κινητήρα σε όλο το σασμάν. Αλλάζει ακαριέα φυσικά. Το αυτοκίνητο φυσικά μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα, πολύ άνετα. Ένα Grand Turismo αυτοκίνητο. Κινούμαστε ήδη με 7η ταχύτητα, 140.000 χιλιόμετρα την ώρα και οι στροφές μας είναι κάτω από 3.000. Ας δούμε λίγο και την κατανάλωση σε αυτό το σημείο. Ο δρόμος είναι επίπεδος, κινούμαστε με 130 χιλιόμετρα την ώρα, να είμαστε έτσι ρεαλιστές. Στροφές περίπου 2.500, η κατανάλωση είναι γύρω στα 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Να πω για το αυτοκίνητο ότι είναι πρώτο χέρι, με την έννοια ότι είχε αγοραστεί ως leasing στην εταιρεία του ανθρώπου που το είχε πριν. Ο ίδιος το έκανε εξαγορά και έμεινε στην εταιρεία του από το 2014 και μετά. Το αυτοκίνητο είναι 2010 μοντέλο, Οκτώβριος του 10, έχει 207.000 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή, τελευταίο σέρβις στα 203.000 χιλιόμετρα και όλα τα σέρβις είναι στην επίσημη αντιπροσωπεία της Audi. Να πω τέλος ότι το αυτοκίνητο έχει αλλάξει κινητήρα στις 80.000 χιλιόμετρα, οπότε ο τωρινός έχει 127.000 χιλιόμετρα. Ήταν κλασική βλάβη για αυτά τα μοτέρ, η υπερβολική κατανάλωση λαδιού. Τώρα είναι μια χαρά. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα φρενάρισμα, να δούμε ότι το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται σωστά στη διαδικασία επιβράδυνσης. Από τα 110 χιλιόμετρα την ώρα πατάω δυνατά το φρένο. Όπως βλέπουμε όλα είναι σωστά, κανένα πρόβλημα με το φρενάρισμα, πολύ σημαντικό. Και το αυτοκίνητο έχει πολύ καλά λάστιχα, Michelin Cross Climate, 4 εποχών, σε καλή κατάσταση.